Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι ο τίτλος εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος Παυλίδης της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι δημοσιογράφοι είναι μια ειδικότητα και έχουν ένα φίλτρο το οποίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι κατάστατο. Σε μια εποχή που η πληροφορία διαχέεται με τρομακτική ταχύτητα στο ίντερνετ και οποιοδήποτε από εμάς έχει βήμα δημόσιο και επηρεάζει το δημόσιο διάλογο, είναι αναντικατάστατο το επαγγελματικό και φίλτρο του δημοσιογράφου και η εμπειρία που έχετε, ώστε να παίρνετε τα δεδομένα, τα γεγονότα, τα οποία παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, αλλά και να ξεχωρίζετε την ενδεχόμενη παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις ή διαστρεβλωμένες ειδήσεις που κυκλοφορούν δυστυχώς σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό αυτές τις μέρες, ώστε να μπορέσετε να δώσετε στον πολίτη την είδηση με έναν τρόπο που ενδεχομένως δεν είναι εύκολο να λάβει ο ίδιος, γιατί ακριβώς κατακλείζεται από πληροφορίες που όλες φαίνονται σημαντικές και αληθινές. Μάλιστα, μια συγκυρία που και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς έχει ιδιαίτερη σημασία στα περιφερειακά, στα επόμενα υπερτοπικά μας ενημερωστικά και άλλους δεσμούς με τις κοινωνίες. Ως γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα έχουμε παραδοσιακούς δεσμούς και σχέσεις με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, είτε συμπεριλαμβάνοντας δημοσιογράφους από περιφερειακά και τοπικά μέσα στις δημοσιογραφικές αποστολές για την κάλυψη των εργασιών των ολομελιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, είτε με την όσο το δυνατό πιο συχνή επαφή μας, τηλεφωνικά, διαδικτυακά ή όποτε βρίσκεται κάποιος στην Αθήνα, για συγκεκριμένα θέματα που σας αφορούν της επικαιρότητας που μαθαίνετε ότι συμβαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλετε να κουβεντιάσουμε, να πούμε δύο λόγια παραπάνω, ψάχνετε μια πληροφορία για το ρεπορτάζ σας, με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε αλλογοί γιατί, όπως είπατε, το τοπικό μέσο, το περιφερειακό μέσο και ο πολίτης της κάθε περιφέρειας έχουν μια σύνδεση που δεν αντικαθίσταται από τη σχέση εκ του μακρόφων με ένα μέσο εθνικής συμβέλειας. Να σας πω ότι θέλουμε λίγο να καταλάβει ο κόσμος ότι η συνεισφορά που έχουμε σε όλες τις περιφέρειες και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι καταρχήν χρηματοδοτική. Θέλουμε να καταλάβει το εύρος της χρηματοδοτικής επέμβασης που μπορεί να αφορά πολύ μεγάλες υποδομές και μεγάλα έργα που τα ξέρουμε όλοι, αλλά μπορεί να αφορά και άλλες παρεμβάσεις ή λιγότερο ορατές που όμως κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως για παράδειγμα ένας βρεφικός σταθμός ή κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων που δεν είναι αυτά που σκεφτόμαστε. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε λίγο την προσφορά, τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, είτε μέσω σχεδίων όπως το Natura 2000 που έχουμε αρκετά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκη και το πούμε και το απόγευμα, ή για παράδειγμα με την προστασία κάποιων τοπικών προϊόντων και την προβολή κάποιων τοπικών προϊόντων. Έχετε επισκεφτεί άλλες περιφέρειες στην χώρα και τι αισθήσεις λαμβάνετε? Είναι η πέμπτη εκδήλωση που κάνουμε. Μετά έχουμε ξεκινήσει από την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Κρήτη. Η αίσθηση που λαμβάνουμε είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τις περιφέρειες, ότι οι πολίτες θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο κοντά τους. Τους αρέσει αυτή η ευκαιρία. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι η πέμπτη κατά σειρά περιφέρεια που επισκεπτόμαστε για τις ενημερωτικές δράσεις που κάνουμε ως γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις κατατόπους περιφέρειες και τα κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης. Ο στόχος είναι διπλός. Αφενός να συζητήσουμε με τους πολίτες για τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους στην περιφέρειά τους και πώς βιώνουν την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εν προκειμένου, αλλά και να υπενθυμίσουμε πράγματα που ίσως είναι λιγότερο γνωστά ή δεν τα γνωρίζει ο κόσμος σε σχέση με το πώς η Ευρώπη συνεισφέρει και είναι παρούσα στην αναπτυξιακή στρατηγική κάθε περιφέρειας. Η δεύτερη ενότητα που έχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις αφορά μια εμβληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν προκειμένου και λόγω της πρόσφατης Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, θα μιλήσουμε εδώ για την ισότητα των φύλων, με ειδικούς,
και σε συντονισμό της δημοσιογράφου της Παπάζογλου, για να δούμε πού βρισκόμαστε, πόσο έχει συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πολιτικές που κάθε κράτος υιοθετεί, τα βήματα που έχουν γίνει και τι απομένει να γίνει, γιατί δυστυχώς τίποτα δεν είναι δεδομένο, όλα είναι κεκτημένα. Έχουν γίνει βήματα στον τομέα αυτό, συνεργάτε. Και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μέρος του πλανήτη όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αμφισβητούνται, όπως είπα πριν, και εξού και υπάρχει ανάγκη και της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε είτε να νομοθετεί, όπως την περασμένη χρονιά για την ισότητα στις αμοιβές στην εργασία. Ένας άντρας και μια γυναίκα, αν κάνουν την ίδια δουλειά, πρέπει να λαμβάνουν την ίδια αμοιβή. Για την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιριών.